Στην παρουταποθήκη του Έθνους στην ιστορική Δημητσάνα το βράδυ της 24ης Μαρτίου ο χρόνος γύρισε πίσω 200 χρόνια. Με το 1821 να έχει σχηματιστεί από φλόγες μπροστά στους τσολιάδες, ήχησε ο εθνικός ύμνος στο πλαίσιο της αναπαράστασης των λαμπαδιδρομιών που πραγματοποιείται για ένα τη συνεχή χρονιά στην πρωτεύουσα του Δήμου Γορτινίας. Έχουμε την χαρά και το μεγάλο προνόμιο εμείς οι Γορτίνοι, οι καταγόμενοι από την ηρωική και ηρωοτόκο Γορτινία, όπως είπα και στο χαιρετισμό μου, να υπηρετούμε και να καταγόμαστε από έναν τόπο με μεγάλη συνεισφορά στην εθνική ιστορία. Και δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο αυτό το γεγονός παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε. Κάναμε λοιπόν αυτή την ωραία εκδήλωση, στέλνοντας μήνυμα στους απανταχού της γης Έλληνες, όχι μόνο στους Γορτίνιους, για το μήνυμα που στέλνει η εθνική μας γιορτή. Ευχόμενοι σε όλους χρόνια πολλά. Οι Δημητσανίτες με παραδοσιακές φορεσιές και αυτοσχέδιες δάδες στα χέρια ορκίστηκαν όπως οι προγονείς τους το 1821. Ορκίζομαι. Η λαμπαδιδρομία αναπαριστά τη μέρα που οι Δημητσανίτες, μόλις ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης, αυθόρμητα βγήκαν στους δρόμους με δάδες στα χέρια για να διαδώσουν και να γιορτάσουν το χαρμόσυνο μήνυμα. Οι εκδηλώσεις ήταν λιτές εξαιτίας της πανδημίας και πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία κοινού όπως τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο κατάφεραν να εντυπωσιάσουν. Είναι το έθιμο των λαμπαδοδρομιών που γίνεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή όλου του κόσμου και το έθιμο λέει ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός σήκωσε το λάβαρο στην Αγία Λαύρα και οι Δημητσανίτες από τη χαρά τους ξεσηκώθηκαν στους δρόμους με τις δάδες στο χέρι για να γιορτάσουν την πρώτη Ανάσταση του έθνους. Θα κάνουμε μια μεγαλύτερη γιορτή που θα προσαρμόζει όσον αφορά την περιοχή μας και τους ήρωες του 1821. Η αναπαράσταση των λαμπαδιδρομιών ολοκληρώθηκε με κολοκοτρονέικα τραγούδια που μιλούσαν για την ιστορία των αγώνων για την ελευθερία. Ζήτω η Δημητσάνα! Ζήτω το έθνος!